Με τη χρήση του προγράμματος MicroWind θα δούμε την σχεδίαση και την εξομοίωση ενός κυκλώματος που υλοποιείται το άθροισμα δύο ημιτονικών κυμάτων. Αυτή είναι η βασική δομή του προγράμματος και έχει το όνομα Unsinus, δηλαδή αθροίζει δύο ημιτονικά σήματα. Για την υλοποίηση αυτού, για τη σχεδίαση αυτού του κυκλώματος έχουν μπει στην είσοδο δύο ημιτονικά σήματα, ημιτονικό σήμα 1 και ημιτονικό σήμα 2, και εδώ εμφανίζεται το αποτέλεσμα της εξόδου. Επιλέγοντας το ημιτονικό σήμα 1 βλέπουμε, και το ημιτονικό σήμα 2, βλέπουμε ότι το πλάτος του ημιτονικού σήματος είναι 0,30 volt, είναι ημιτονικό, έχει συχνότητα 100 MHz, το offset είναι 0,60 και δεν υπάρχει κάποιο είδος θορύβου το οποίο μπορεί να μπει, και έχει επιλεγεί το Visible Simulation για να εμφανίζεται στο αποτέλεσμα του Simulation. Το ημιτονικό σήμα 2 έχει ακριβώς τα ίδια στοιχεία του πλάτους, έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα 1000 MHz και το offset είναι στα 0,60. Επίσης ούτε εδώ έχει μπει κάποιος επιπλέον θόρυβος, και αυτό είναι Visible Simulation για να το βλέπουμε. Το άθροισμα είναι το S1 συν S2 και είναι ορατό στην προσομοίωση. Τρέχοντας, εδώ είναι το polysilicon έχοντας μια συγκεκριμένη αντίσταση η οποία είναι 280 ohm, έτσι όπως έχει υλοποιηθεί, και άλλη μια παρόμοια αντίσταση 280 ohm σε αυτό το κομμάτι. Εδώ έχει οδηγηθεί για την δύο δομή αντίσταση, η οποία είναι 490 ohm. Το VSS είναι το ground, το οποίο δεν εμφανίζεται στο polysilicon, και αυτό είναι το σύνολο της σχεδίασης. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι εδώ υπάρχουν τα contacts που είναι για μέταλλο 1 και πάνω σε polysilicon. Εδώ είναι πάλι το ίδιο contact, εδώ είναι πάλι μέταλλο 1, ξανά το contact για το δεύτερο και το VSS, το οποίο είναι το ground. Μπορούμε τώρα να διακρίνουμε να τρέξουμε μάλλον το simulation για να δούμε το αποτέλεσμα. Εμφανίζονται το ημίτονο 1, το πρώτο συμμετονικός παλμός, το ημίτονο 2 που είναι ο δεύτερος συμμετονικός παλμός, το ένας είναι στα 100 και ο άλλος είναι στα 1000 MHz, και το άθροισμα των δύο ημιτονικών παλμών, ημίτονο 1 και ημίτονο 2. Μπορούμε να εμφανίζουμε το minimum, το maximum και το average και την συχνότητα, αν θέλουμε. Και το εμφανίζει. Ή μπορούμε να το επιλέγουμε όχι. Μπορούμε να το πάμε στα 10 nanosecond και να το ξανατρέξουμε εδώ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ είναι το ημίδωνο 1, εδώ είναι το ημιτονικός παλμός με την μεγαλύτερη περίοδο, άρα μικρότερη συχνότητα, στα 100 Hz, και το άλλο είναι στα 1000 Hz. Να δούμε ξανά λίγο τις ρυθμίσεις. Το ημίτονο 1 είναι στα 1000 MHz, συγγνώμη, και το ημίτονο 2 είναι στα 100 MHz. Και το αποτέλεσμα της εξομοίωσης. Αυτό είναι το 1000 και αυτό είναι το 100. Και η συνέχεια που είναι η ίδια, καθώς είναι το άθροισμα αυτό που παραμένει. Βλέπουμε τη διαφοροποίηση τιμή. Εδώ είναι πολύ λίγο διακριτό, γιατί το timescale είναι στα
100, αλλά άμα το ορίσουμε λίγο πιο κάτω, βλέπουμε ότι ο χρόνος απόκρισης είναι 0, είναι στα 32 πίκο, 30, 32 και 104 πίκο second. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε την σχεδίαση του κυκλώματος. Εμφανίζουμε την παλέτα με όλα τα υλικά που έχουμε για τη σχεδίαση στο δεξί μέρος της επιφάνειας εργασίας, επιφάνειας σχεδίασης. Φεύγουμε προς τα έξω για να έχουμε περισσότερο χώρο. Μετακινούμε το σύνολο της σχεδίασης σε μια άλλη περιοχή. Και ξεκινάμε το σύνολο της σχεδίασης. Επιλέγουμε μία περιοχή και μετακινούμαστε για να ξεκινήσουμε την σχεδίαση. Αποκόπτουμε τα διαφορετικά κομμάτια. Ένα προς ένα και θα ξεκινήσουμε το θέμα της σχεδίασης αφού έχουμε ακυρώσει το σύνολο των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ξεκινώντας από το 0. Το κατώτερο κομμάτι στην σχεδίαση αυτή είναι το κομμάτι του πολυσιλίκων. Για να μετρήσουμε λίγο την περιοχή θα τοποθετήσουμε το πολυσίλικον, είναι της τάξης των 1880 μικρόμετρα και το πλάτος θα είναι 350 με 400 μικρόμετρα. Άρα επιλέγουμε να έρθουμε πιο κοντά στην περιοχή. Και δημιουργούμε μία στάθμη, ένα επίπεδο πολυσιλικών σε αυτήν την περιοχή. Εδώ. Και άλλη ένα δεύτερο συμμετρικό κομμάτι. Εδώ. Στη συνέχεια θα εμφανίσουμε ένα κομμάτι μετάλλου 1. Και θα τοποθετήσουμε δύο contacts που είναι μέταλλο σε πολυσιλίκον. Εδώ και ένα δεύτερο contact πιο κάτω. Εδώ. Θα βάλουμε τον παλμό
τον Μητονικό Παλμό, ορίζοντας 0,60 ή 0,30 το πλάτος, 100 MHz και Visible Simulation. Αυτό είναι το, θα το ονομάσουμε ημίτονο Α. Ο δεύτερος παλμός, πάλι επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο, θα μπει σε αυτή τη θέση και θα ονομαστεί ημίτονο Β. Για να έχουμε διαφοροποίηση στους δύο παλμούς, θα αλλάξουμε τη συχνότητα του δεύτερου παλμού στα 1000 MHz. Αυτό είναι ο συνεμιτονικός παλμός Α και αυτός ο συνεμιτονικός παλμός Β. Η αντίσταση στο πολυσιλικόν θα είναι 280. Η δεύτερη αντίσταση που θα χρησιμοποιήσουμε στο άλλο κομμάτι πολυσίλικον είναι επίσης 280 ohm. Συνεχίζουμε με την ύπαρξη δύο ενός κομματιού μετάλλου και ενός κομματιού πολυσίλικον στο δεύτερο κομμάτι του κυκλώματος. Εδώ το πολυσίλικον και εδώ το τελευταίο κομμάτι του μετάλλου. Θα τοποθετήσουμε τα contacts εδώ και το δεύτερο contact εδώ. Πρέπει να αυξήσουμε λίγο την περιοχή του πολυσίλικον και αυτό γίνεται με το stretch and move. Περιοχή θα τοποθετήσουμε το VSS. Στο κάτω μέρος του κυκλώματος και έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση. Αυτό το σύνολο των γραφικών παραστάσεων, το S1, το ημίτονο 1, το ημίτονο 2, το ημίτονο Α, το ημίτονο Β και το αποτέλεσμα που είναι το ημίτονο 1 συν ημίτονο 2. Για την υλοποίηση του κυκλώματος. Εδώ θα πρέπει να μπει και το S1 συν S2 για να το δούμε πάλι.
Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η σχεδίαση του κομματιού της, της υλοποίησης του S1, S2, που είναι οι τρεις, η περίπτωση του αθροίσματος του ημιτόνου Α και ημιτόνου Β. Σαν κύκλωμα σχεδίασης. Εδώ είναι οι διαφορετικές περιπτώσεις των all MOS devices. Εδώ είναι το NMOS και το PMOS. Το NMOS και το PMOS με contacts. Το PMOS, το PMOS με contacts και με πόλωση, το VDD, για το, το high speed NMOS device, το NMOS το default, το high speed PMOS device και τα δύο τελικές μορφές του, του NMOS και του PMOS σαν high voltage devices. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το NMOS και το PMOS στο minimum spacing, που είναι το συγκεκριμένο κύκλωμα. Και είναι αυτό εδώ. Για να το υλοποιήσουμε θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το Select Foundry που έχει μπει και εδώ συνήθως χρησιμοποιούμε το CMOS 012 Rule και γίνεται έτσι ακριβώς το αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες σχεδίασης με το εικονίδιο που λέγεται DRC και σημαίνει Design Rule Checker. Για να το σχεδιάσουμε το NMOS και το PMOS, ο ένας τρόπος είναι να φτιάξουμε την περιοχή NMOS, την περιοχή N-Diffusion και την περιοχή P-Diffusion. Και ο δεύτερος είναι να πάμε κατευθείαν και να επιλέξουμε εδώ πέρα με το MOS Generator NMOS Device και να ορίσουμε το χώρο εδώ. Αυτό που έχει δημιουργήσει είναι το NMOS με την παρουσία των μετάλλων και των επαφών. Για να το δημιουργήσουμε αυτό, χρειαζόμαστε το εξής. Καταρχήν να μετρήσουμε την απόσταση της περιοχής NMOS, της περιοχής N-Diffusion, που είναι στα από 0 μέχρι 10, 120 με 1600 μικρόμετρα. Και το πλάτος της περιοχής, το μπορούμε να το βγάλουμε και να ξεκινήσουμε με την πρώτη περιοχή που είναι η περιοχή N-Diffusion. Τα 5 λάμδα απόσταση είναι 0,300 μικρόμετρα, άρα αυτό είναι 0,060 μικρόμετρα η απόσταση της μίας κουκίδας με την άλλη. Θα βλέπουμε ότι το μήκος είναι περίπου 2 κουκίδες, το πλάτος είναι λίγο περισσότερο από 3. Με το Stretch and Move θα μεγαλώσουμε αυτή την διάσταση. Αυτή είναι η περιοχή N-Diffusion. Στην μέση περίπου της περιοχής θα βάλουμε το polysilicon που είναι αυτή. Εδώ μπορούμε να μεγαλώσουμε λίγο την N-Diffusion περιοχή και να ορίσουμε το μέταλλο 1 στις δύο κάθετες περιοχές εδώ. Αυτή είναι η πρώτη
και αυτή είναι η δεύτερη. Τώρα, σε κάθε περιοχή που βλέπουμε υπάρχει μέταλλο 1 πάνω σε end diffusion. Άρα θα πρέπει να πάμε εδώ και εκεί που λέει contact end diffusion μέταλλο 1 να επιλέξουμε αυτό το είδος της επαφής. Ξανά. Δεύτερη επαφή. Τρίτη επαφή και άλλη μία επαφή για το κάτω σημείο. Για να φτιάξουμε λίγο καλύτερα θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Stretched Move για να μετακινήσουμε λίγο προς τα αριστερά το μέταλλο 1. Το ίδιο και εδώ. Ωραία. Και έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη βαθμίδα σχεδίασης με το Design Rule Check ελέγχουμε και πιστοποιούμε ότι είναι σωστή η σχεδίαση. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται στο NMOS. Για το PMOS τώρα θα επιλέξουμε ξανά τον MOS Generator και θα επιλέξουμε το PMOS και στη συνέχεια Generate Device. Ορίζουμε το χώρο για τη σχεδίαση και ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να γίνει σχεδίαση ενός NWell που είναι το βασικό στοιχείο του PMOS με μήκος από το 0 μέχρι το 20, 1,320, δηλαδή περίπου 1,200 μικρόμετρα, 1,2 μικρόμετρα. Συνεπώς είναι 4 και κάτι αποστάσεις από τελείες και στην άλλη απόσταση είναι 1,440 μικρόμετρα. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή End Diffusion. Σχεδιάζουμε σε μία απόσταση που είναι συμμετρική πιο κάτω από το προηγούμενο σχήμα. Μέσα στην περιοχή NWell θα σχεδιάσουμε το PEN Diffusion, την περιοχή PEN Diffusion σε συμμετρική θέση στο χώρο σχεδίασης και θα ορίσουμε τη ράβδο που είναι το polysilicon σε μία κεντρική θέση στην περιοχή PEN Diffusion. Να μεγαλώσουμε λίγο με stretched move τις διαστάσεις για να μην έχουμε θέμα στην περιοχή PEN Diffusion σε σχέση με τις επαφές αριστερά και δεξιά. Η χρήση των μετάλλων και ειδικότερα του μετάλλου 1 θα πρέπει να γίνει για την χρησιμοποίηση των επαφών πάνω στο PEN Diffusion. Αυτή είναι η στήλη του μετάλλου 1 και αυτή είναι η δεύτερη στήλη του μετάλλου 1. Τώρα, τα contacts θα πρέπει να ψάξουμε στην παλέτα και εδώ που υπάρχει PEN Diffusion και μετάλλο 1 θα επιλέξουμε αυτό το contact και θα το εισάγουμε στην πάνω πλευρά. Να εισάγουμε 4 contacts. Αυτό. Εδώ είναι το τρίτο και άλλο ένα.
Αυτά είναι τα τέσσερα contacts. Με το DRC ελέγχουμε τα προβλήματα σχεδίασης. Έγινε σκόπιμα η κατασκευή χωρίς να έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποστάσεις και να δούμε, να διαβάσουμε ένα προς ένα όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ξεκινώντας από αριστερά, η απόσταση αυτή είναι the extra-annual surrounding είναι μικρότερη από 6 λάμδα. Είναι μικρότερη από 6 λάμδα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η απόσταση στο NWELL. Και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Και τώρα ξανά με το DRC θα δούμε τις αποστάσεις. Εδώ η απόσταση αριστερά έχει μετρηθεί και είναι 5 λάμδα, αλλά θα πρέπει να γίνει ξανά διόρθωση σε αυτή την διάσταση. Επιλέγουμε το Stretched Move και το μετακινούμε εδώ το. Έχει γίνει η διόρθωση και το κύκλωμα είναι σωστό σε σχέση με τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Όλη η σχεδίαση που έχει γίνει είναι ορίζοντας στο Select Foundry μία βιβλιοθήκη με συγκεκριμένες διαστάσεις σε κανόνες σχεδίασης, όπου ορίζεται η μικρότερη απόσταση. Εδώ στο 1 λάμδα είναι 0,060 μικρόμετρα. Και είναι το 0,12 rule. Αν βάλουμε σήμος 0,25 ή 0,18 όπως είναι εδώ, άρα το 1 λάμδα είναι 0,100 μικρόμετρα, μπορούμε να κατέβουμε χαμηλότερα σε διαστάσεις. Στο 0,8 το λάμδα είναι 0,400 μικρόμετρα. Στο 0,35 το ένα λάμδα είναι 0,2 μικρόμετρα και τέλος στο 0,30 το σημός 90 νανόμετρα ή στο σημός 50 νανόμετρα. Εδώ θα πρέπει να γίνουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το diffusion, γιατί είναι μικρότερο από 2 λάμδα. Άρα θα πρέπει να επιλέξουμε το stretched move και να μεγαλώσουμε αυτή την περιοχή και αυτή και προς τα πάνω η απόσταση πρέπει να μεγαλώσει περισσότερο και να γίνει μεγαλύτερη από 2 λάμδα. Άρα θα πρέπει να μετακινηθεί προς τα κάτω και αυτό
Τώρα, σε σχέση με το polysilicon, η απόσταση είναι the space in between diffusion n είναι μικρότερη από 4 λάμδα. Άρα θα πρέπει να γίνει να μεγαλώσει και να φτάσει στα 4 λάμδα. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει να φύγει. Αυτό είναι 0,0, ενώ πρέπει να είναι τουλάχιστον 2. Και αυτό. Εδώ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση πάλι να είναι 2 λάμδα. Και η απόσταση του polysilicon που πρέπει να γίνει ξανά 4 λάμδα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει πάνω και κάτω. Και ξανά με την τροποποίηση των διαστάσεων. Η αλλαγή μίας δομής από 0,12 σε 0,30, 0,50, 0,70, 0,90 συνεπάγεται πολλές διαφοροποιήσεις στην κλίμακα, διότι το σχεδιαστικό πρόγραμμα που σου είναι εξαφιλικό στους χρήστες και τους βοηθάει στην μικροηλεκτρονική σχεδίαση. Συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά τη μίνιμουμ απόσταση, καθώς μας δίνεται τη δυνατότητα να μπαίνουμε μέσα και να κάνουμε τροποποιήσεις ακόμα και αν έχουμε αλλάξει την τοπολογία του συστήματος. Όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε. Αυτό είναι από τα πλέον βασικά κομμάτια κυκλώματος με τις 4 επαφές, με το N-well, N-diffusion, P-diffusion, polysilicon και μέταλλο 1. Είναι αυτές οι διαφορετικές περιπτώσεις που έχουμε σχεδιάσει. Αν θέλουμε να το δούμε πιο καλά την σχεδίαση ενός N-MOS και ενός P-MOS device, μπορούμε να τα κοιτάξουμε με cross-section σε αυτή τη διάσταση, το NMOS device πρώτα, και διακρίνουμε την περιοχή N, N+, N+, P+, αυτό εδώ είναι το NMOS, με μόνο N diffusion και polysilicon, και αυτό είναι το PMOS, με N-well, P+, περιοχή επιφύτευσης και polysilicon στην πάνω πλευρά. Κάτι άλλο που μπορούμε να δούμε είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση ενός τέτοιου κυκλώματος, πηγαίνοντας σε step by step παρουσίαση. Αυτό είναι το N, αυτό είναι το N-well, η N+, το στάδιο που βάζουμε polysilicon για όλο το κύκλωμα φυσικά, δεύτερη βαθμίδα σε polysilicon και μετά αρχίζουν και υλοποιούνται
τα contacts που συνδέουν το πολυσύλικο με το μέταλλο 1, μέταλλο 2 κτλ. Καθώς προχωράει η σχεδίαση μέχρι την ολοκλήρωσή της. Αυτόματα αυτό μπορεί να παρατηρηθεί χωρίς να αλλάζουμε εμείς κάθε φορά το βήμα και γίνεται απευθείας η παρουσίαση της συνολικής σχεδίασης του κυκλώματος. Ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο που είναι το unwell μέχρι το τελευταίο στάδιο που είναι το μέταλλο 1, καθώς το επίπεδο το σχεδίαση έχει φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η ολοκλήρωση του τελικού βήματος. Και πάλι από την αρχή. Το NMOS και το PMOS Meta Contacts είναι αυτή εδώ η σχεδίαση. Μπορούμε να δούμε το cross-section σε αυτό το κομμάτι και να δούμε ποιες είναι οι διαφορές με το προηγούμενο. Στο αριστερά είναι το NMOS με το N-Diffusion και το polysilicon και πάνω από το polysilicon έχει Big Contact. Στο PMOS έχουμε την περιοχή, εδώ έχουμε το N-Diffusion μάλλον και από πάνω η σύνδεση με το μέταλλο 1 της επαφής με το N-Diffusion, ενώ εδώ βρίσκεται το polysilicon. Και αυτό μπορούμε να το δούμε step by step, πηγαίνοντας από κάτω προς τα πάνω. Να δούμε το κομμάτι τώρα των επαφών στο PMOS. Εδώ, που βρίσκεται δεξιά. Πάμε στο PMOS τώρα και να δούμε τα contacts, γιατί το προηγούμενο ήταν και στις δύο περιπτώσεις το NMOS. Βάζουμε την διδιάστατη απεικόνηση στο PMOS και θα το δούμε την πρώτη φορά με NWELL, P plus diffusion και polysilicon και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε πάλι NWELL, P plus diffusion, polysilicon και το μέταλλο 1 το οποίο υπάρχει για να γίνουν τα contacts στο συγκεκριμένο PMOS device. Θα το δούμε και λίγο πιο κοντά σε αυτή την περιοχή. Και στο κομμάτι της προσομοίωσης. Αυτή είναι η τάση VDD που δεν εμφανίζεται στην προσομοίωση, αλλά μπορούμε να την επιλέξουμε και να εμφανίζεται. Ξανά ερχόμενοι στο αρχικό, πάμε στο High Speed NMOS Device που είναι αυτό το σχήμα. Αριστερά το High Speed NMOS Device και το High Speed PMOS Device, πιο κάτω. Το High Voltage NMOS και το High Voltage PMOS. Η διαφοροποίηση, γιατί όσον αφορά τη σχεδίαση είναι ακριβώς η ίδια, είναι στον ορισμό των τιμών που μπαίνουν στο High Speed PMOS και στο High Voltage PMOS, καθώς διαφοροποιούνται οι τιμές και οι αποστάσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται. Συνέχεια θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο κομμάτι σχεδίασης. Είδαμε το AND Sinus που προσθέσαμε δύο ημιτονικές τάσεις, καθώς και το All MOS Devices. Και θα πάμε στην μελέτη ενός άλλου κυκλώματος
με τα basic devices, όπως είναι εδώ με το NMOS και το PMOS. Το N-channel MOS, το P-channel MOS, το P-channel MOS με τα contacts και το N-channel MOS με contacts επίσης. Άλλο ένα στάδιο σχεδίασης. Και ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι με την παρουσίαση των δύο αυτών devices.